Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα δύσκολο. Αρκετά δύσκολο και δυσκολοχώνευτο θα έλεγα. Που αφορά εγκαταλελειμμένους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και είναι εγκαταλελειμμένοι στα ψυγεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Είναι ένα θέμα που έχει υπογραφεί η Ειρήνη Γκέλη. Θα μας τα πεις καλύτερα εσύ, Ειρήνη, και θα υποδεχθείς και τους καλεσμένους. Λοιπόν, ναι, να δούμε λιγάκι. Είναι ένα σοβαρό θέμα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, που έφυγαν δηλαδή, και να αναπαυθούν επιτέλους εν ειρήνη. Είναι δυνατόν, ναι. Ακριβώς. Καλημέρα και σε εσάς και στα πρώτα. Να ξεκινήσουμε λιγάκι καταρχήν πόσες τέτοιες σωρούς έχουμε στα ψυγεία. Μάλιστα. Πριν από αυτό θα ήθελα... Δεν σας ακούμε λίγο, πολύ. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, σας, λίγο πιο καθαρά. Θα ήθελα λίγο την υπομονή σας για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Γιατί ο αριθμός των σωρών, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχει να κάνει προφανέστατα με τον όγκο της εργασίας της. Ναι. Ήθελα να τονίσω το εξής. Η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή καλύπτει περιστατικά ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος 8 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ναι. 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, μάλιστα. Και 4 νομούς της Θεσσαλίας περίπου για 3 με 4 μήνες το χρόνο. Ναι. Αυτό αφορά σε μια πληθυσμιακή κατανομή περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε, όπως πολύ μπορείτε να καταλάβετε ευλόγως, και ο αριθμός αυτός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε των σωρών αγνώστων στοιχείων είτε των σωρών γνωστών στοιχείων με τα προβλήματα που θα πούμε παρακάτω, ναι. έχει να κάνει με τον μεγάλο όγκο των περιστατικών των οποίων δέχεται η υπηρεσία. Η υπηρεσία διενεργεί περίπου 1.000 νεκροτομές κάθε χρόνο. Mm-hmm. Μάλιστα. Μετά από αυτά, λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στους ψυχικούς αλάμους της υπηρεσίας φιλοξενούνται περί τις 20 σωρούς. Ναι. Οι οποίες είναι περίπου σταθερές κάθε μήνα. Δηλαδή, μπορεί να είναι από 15 έως 25 περίπου κάθε μήνα. Ναι, αλλά από οι άνθρωποι αυτοί είναι στα αζήτητα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν και κάποιοι που είναι πολλούς μήνες εκεί. Υπάρχει μια σωρός πραγματικά η οποία είναι εδώ γύρω στους 24 μήνες. 24 μήνες. 2 χρόνια. Έχει πολλά προβλήματα η διαδικασία των σωρών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, την οποία θα σας εξηγήσω αμέσως. Καταρχήν, οι σωροί οι οποίοι βρίσκονται εδώ ανήκουν σε 2 κατηγορίες. Ναι. Είναι οι γνωστών στοιχείων σωροί και οι αγνώστων στοιχείων σωροί. Μάλιστα. Ναι. Οι αγνώστων στοιχείων, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για περιστατικά τα οποία καταλήγουν, βρίσκονται σε διάφορα σημεία στην περιφέρειά μας και έρχονται εδώ προς διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, δεν έχουν στοιχεία ταυτότητος. Ναι. Και γίνεται μια προσπάθεια από τις αστυνομικές αρχές για συνεργασία με εμάς, αρχικά για την ταυτοποίησή τους. Μάλιστα. Για όσο χρονικό διάστημα λοιπόν γίνεται αυτή η διαδικασία, η σωρός παραμένει εδώ. Υπάρχουν 2 αποτελέσματα. Είτε η σωρός αναγνωρίζεται, ναι. και παραδίδεται στους στοιχείους της σε κάποιο δεύτερο χρόνο, είτε δεν αναγνωρίζεται, ναι. και παραμένει ως αγνώστων στοιχείων, οπότε ενταφιάζεται σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάνω από 40 μέρες. Μάλιστα. Ενταφιάζεται με έξοδο της ελληνικής πολιτείας. Ναι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή. Η αγνώση των στοιχείων. Ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στις 40 μέρες, άντε 50, πηγαίνει ο άνθρωπος να αναπαυθεί εν ειρήνη εκεί που πρέπει. Αυτό έχει να κάνει με τη διαδικασία της αναγνώρισής του. Υπάρχουν σωροί οι οποίοι αναγνωρίζονται μετά από μία εβδομάδα. Ναι. Και υπάρχουν μετά από μία μέρα. Mm-hmm. Και υπάρχουν σωροί, κυρίως αλλοδαπών. Ναι. Που δεν αναγνωρίζονται ποτέ. Θα το πούμε παρακάτω, που δεν αναγνωρίζονται ποτέ. Ναι. Αυτή η σωρή λοιπόν, η αγνώστων στοιχείων σωρή, ναι. οι οποίοι τελικά παραμένουν αγνώστων στοιχείων, ναι. μετά από όλες τις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να τους αναγνωρίσει, ενταφιάζονται με έξοδο της ελληνικής πολιτείας. Μετά από πόσο καιρό, δηλαδή ακόμα και αγνώστων στοιχείων και να μην αναγνωριστεί κάποιος, μετά από 40-50 μέρες ενταφιάζεται. Εάν υπάρχει αντίστοιχο ποσό, γιατί ξέρετε, εμείς κάθε χρόνο ζητούμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα ποσό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με έξοδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενταφιάζονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Οπότε ζητούμε κάθε χρόνο ένα ποσό, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανάλογα με τον όγκο των περιστατικών ναι. αυτών, το οποίο άλλες φορές, ξέρετε τώρα, η οικονομική διαδικασία ναι. των Υπουργείων είναι γνωστή. Και αν έχει σωθεί το κονδύλι, τι γίνεται. Αν έχει πιστωθεί ο λογαριασμός με τα χρήματα τα οποία έχουμε ζητήσει, έχει καλώς. Αλλιώς περιμένουμε μέχρι να πιστωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει χιλότιμη προσπάθεια και πιστώνει τους λογαριασμούς. Δηλαδή, ναι. πραγματικά στέλνει χρήματα για τους ανθρώπους αυτούς για να γίνει ο ενταφιασμός τους. Γιατί τα χρήματα αυτά αφορούν το γραφείο κηδειών που θα έρθει να πάρει τη σωρό και το Δήμο, τα κινητήρια που θα ενταφιαστεί η σωρό, γιατί ο κάθε τάφος έχει μία τιμή. Μάλιστα. Και αν τελικά αναγνωριστεί.
Αυτή είναι λοιπόν η μία μεγάλη κατηγορία. Η δεύτερη όμως μεγάλη κατηγορία και μεγαλύτερη στην το χρόνο είναι ιστορίες γνωστών στοιχείων. Μάλιστα, εδώ έχουμε το πρόβλημα. Το μεγάλο. Εδώ έχουμε το πρόβλημα. Εδώ έχουμε το πρόβλημα διότι υπάρχουν οικογένειες πίσω από τους ανθρώπους. Αυτός που είναι, μισό λεπτό, παρένθεση, αυτός που είναι δύο χρόνια σε ποια κατηγορία ανήκει? Στη δεύτερη, αυτή που συζητάμε. Μάλιστα, είναι γνωστό στοιχείο λοιπόν είναι και είναι δύο χρόνια παρατημένος εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Όχι δύο χρόνια ακριβώς, τέλος πάντων λίγο, είναι λιγότερο. 23 μήνες. Πάνω από ένα χρόνο. Έχει συγγενείς αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Έχει περιουσία? Για τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς, οι οποίοι είναι γνωστών στοιχείων, θα πρέπει. Είναι πάλι κατηγορίες διάφορες όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν το κόστος της διαδικασίας. Και τι σας λένε? Αλλά δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν λένε ότι είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε. Ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα. Κατηγορία. Δεν το χωνεύαμε το μακαρίτι, κρατήστε τον, κάντε τον ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει κατηγορία όπως τη θέσετε των ανθρώπων που δεν δύνανται να το κάνουν. Υπάρχει μια οικογένεια δηλαδή πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα. Μάλιστα. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι γνωστών στοιχείων, οι οποίοι δεν υπάρχει κανείς. Δεν έχουν κανένα. Έχουν στοιχεία οι άνθρωποι αυτοί, αλλά δεν έχουν οικογένεια. Και έχουν περιουσιακά στοιχεία ενδεχομένως. Ενδεχομένως κάποιοι έχουν. Αυτά βέβαια. Και αυτά κάποια στιγμή με τη διαδικασία κληρονομιάς βάσει νόμου δεν περνάνε στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά περνάνε στο ελληνικό δημόσιο, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν πληρώνει άρα το ελληνικό δημόσιο για να τα φούν αυτοί οι άνθρωποι μετά, αφού περάσουν τα αυτό λεφτά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο και εγώ το κάνω σε όλους. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχει περιουσία, έχει λογαριασμού στο όνομά του, τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στο παρακαταστικό και δανείο, πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος, θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια προσέγγιση τέτοια, να υπάρχει κάποια. Υπάρχει πρόβλεψη από τον νόμο ή έχουμε νομικό κενό εδώ? Όχι, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Εδώ έχουμε νομικό κενό λοιπόν. Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει. Άρα μάλιστα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος να πάει να δώσει 300 ευρώ, δεν ξέρω πόσο κοστίζει, 400, για να ταφεί. Αλλιώς δεν. Τα λεφτά που παίρνει τα κρατάει το δημόσιο. Δεν δίνει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι για το ελληνικό δημόσιο, ο ελληνικός νόμος που αφορά στα κινητήρια, τα οποία όπως ξέρετε είναι επιχειρήσεις δημοτικές, ενταφιάζουν μόνο ανθρώπους οι οποίοι είναι άποροι και άγνωστοι με τη διαδικασία. Μάλιστα. Της κάλυψης του ποσού από την ελληνική πολιτεία. Για τους γνωστούς δεν έχει θέση άμα δεν πληρώσουν. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους γνωστούς. Λέει ότι πρέπει η οικογένειά του να τον αναλάβει. Μετά το θάνατό του ανήκει στους οικείους. Εδώ δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια νομική πρόβλεψη που να λέει είτε ο Δήμος είτε το ελληνικό δημόσιο. Ότι το ελληνικό δημόσιο πολύ πιο εύκολα φαντάζομαι, του τύπου ότι εμείς, αφού αυτός ο άνθρωπος έχει περιουσιακά στοιχεία, τα παίρνουμε εμείς αφού δεν εμφανίστηκαν κληρονόμοι και διαθέτουμε ένα ποσό από αυτά για να ενταφιαστεί ο άνθρωπος. Διότι αλλιώς μετά έχουμε ένα ανάλγητο πρόσωπο δημόσιο που λέει: τα παίρνω εγώ τα περιουσιακά στοιχεία του πεθαμένου και άστον εκεί πέρα, δεν βαριέσαι. Εμείς τα φράγκα τα πήραμε. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν κάποιοι τρόποι στους οποίους θα μπορούσαν και ο Δήμος ενδεχομένως να διαθέσει χώρο, να ενταφιαστεί ο άνθρωπος και να τα διεκδικήσει μετά από το ελληνικό δημόσιο ή από όποιον συγγενή, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με τη θέση σας. Απλά τονίζω το γεγονός ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα. Αφορά διάφορους τομείς του ελληνικού δημοσίου, αφορά διάφορα υπουργεία. Αφορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το οποίο αναζητά τους ανθρώπους αυτούς και κάνει όλο τον αγώνα για να ταυτοποιηθούν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή είναι μια πολυπαραγωγική δουλειά η οποία πρέπει να γίνει μέσα από τους δημόσιους φορείς, μέσα από τους στρατικούς φορείς, γιατί το θέμα δεν είναι θέμα αριθμών. Μάλιστα. Δεν είναι αν έχουμε 10 σωρούς ή αν σωστό. Έχουμε 50 σωρούς. Και μία σωρό αζήτηση να έχουμε, μία σωρό άγνωση να έχουμε, μία σωρό η οποία παραμένει εδώ, είναι γνωστών στοιχείων και δεν μπορεί να ενταφιαστεί. Είναι όνειδος για τον Ιωάννη. Είναι όνειδος, φυσικά είναι όνειδος. Ναι. Φυσικά δεν είναι όνειδος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποιο να πρωτοτραπεί δεν ξέρουμε, ας πούμε. Πολλές φορές μένουμε στα νούμερα, αλλά τα νούμερα εδώ, σε αυτή ακριβώς την κατάσταση, δεν έχουν σημασία. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να είναι 100 ή θα μπορούσαν να είναι 10. Θα μπορούσαμε αύριο μεθαύριο, μακριά από εδώ, να αντιμετωπίσουμε μια μαζική καταστροφή που δηλαδή, και ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς. Σε αυτό το κράτος δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις χωρίς να μπλέξεις με γραφειοκρατία. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Το μεγάλο θέμα για εμάς ως υπηρεσία είναι το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε σε εισαγωγικά να παίξουμε το ρόλο αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι ιστορίοι αυτοί παραμένουν εδώ. Δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για να αναλάβει την ταφή τους.
Μάλιστα. Στο Δήμο δεν απευθύνεστε να πείτε, ρε παιδιά, πάτε τον, θάψτε τον και ζητήστε τα εσείς μετά από το δημόσιο. Πάρτε το, χρεώστε το δημόσιο. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, γιατί όπως σας εξήγησα, οι ενταφιασμοί και η διαδικασία του ενταφιασμού έχει να κάνει με μια επιχείρηση. Δεν έχει μάλιστα να κάνει με ένα. Άρα και από το Δήμο το βλέπουν καθαρά ως επιχείρηση. Ότι καλύπτεται το ποσό, θάβουμε. Δεν καλύπτεται το ποσό. Σε και με Κατάρ. Είναι νομοθεσία οι άνθρωποι. Δεν είναι νομοθεσία, λέει αυτό. Μάλιστα. Αυτό το γράμμα του νόμου. Το γράμμα του νόμου. Αυτό κρατάει χρόνια. Δηλαδή είναι πάντα. Προέκυψε, αυστηροποιήθηκαν περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, κατά καιρούς η διαδικασία αυτή περνάει μέσα από διάφορες νομικές. Μέσα από διάφορα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή παλαιότερα, δηλαδή θυμάμαι μέχρι και τη δεκαετία του 90, όσο μπορώ να θυμάμαι. Δηλαδή η διαδικασία αυτή του ενταφιασμού αφορούσε καθαρά και μόνο του Δήμου. Ναι. Από τη στιγμή που γίνανε όμως οι δημοτικές επιχειρήσεις και μπήκε η διαδικασία αυτή, έχει αλλάξει και ο τρόπος αντιμετώπισης όλης αυτής της κατάστασης. Για μας τα ζητήματα είναι δύο. Το ένα ζήτημα είναι του χώρου. Το ένα ζήτημα είναι του χώρου, γιατί διότι οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν μέσα. Πόσες θέσεις έχετε εκεί, να ρωτήσω το πολύ απλό. Πόσες θέσεις, πόσα ψυγεία έχετε, να το πω λίγο κοινικά. Πόσα ψυγεία έχετε. Έχουμε ένα ψηφιακό θάλαμο της τάξης των 17 θέσεων, ναι, ο οποίος είναι μονίμως κατηλημένος, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε και ένα δεύτερο μεγάλο ψηφιακό θάλαμο, γιατί δεν θέλουμε. Υπάρχουν και προβλήματα διαδικαστικά εδώ σε εμάς. Ναι. Φανταστείτε ότι η ιστορία αυτή παραμένουν σε συνθήκες συντήρησης ψυγείου, ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι βαθία κατάψυξη. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε 17 θέσεις ή 20 θέσεις βαθίας κατάψυξης. Με αποτέλεσμα, ακόμα και μετά το θάνατο, παρόλη τη συντήρησή του, να υπάρχει μια διαδικασία αποσύνθεσης. Μπράβο. Ζητάτε αυτό, και από νοσοκομεία. Ναι. Όταν βρέθηκαν ήταν σε διαδικασία αποσύνθεση. Ναι. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Καλά, είναι θρίλερ. Δηλαδή αυτό που μας περιγράφεται είναι ένα θρίλερ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν το συζητάω. Εμείς προσπαθούμε βέβαια, οι άνθρωποι μπαίνουν σε διπλούς τάσεις, καθαρίζουμε. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε προσωπικό εδώ στο νοικοκομείο το οποίο ενδιαφέρεται. Έχει και ένα κοινωνικό πρόσωπο δηλαδή που διευθύνει το θέμα και έχει και μια ευαισθησία. Έτσι δεν είναι αλίμονο. Ναι, προς Θεού. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και παρόλα αυτά όμως θέλω να πω ότι δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα χώρου. Δεν μπορεί να είναι ανεξάντλητος ο χώρος αυτός. Από αρχαιωτά των χρόνων, από αρχαιωτά των χρόνων αυτός ο πολιτισμός ο ελληνικός απέναντι στο νεκρό, δηλαδή για τη συμπεριφορά απέναντι στο νεκρό, έχουν γραφτεί και τραγωδίες αρχαίες, Αντιγόνη θα πω, έτσι, που έχουν μείνει μνημεία πολιτισμού για τη συμπεριφορά απέναντι στο νεκρό. Για το σεβασμό. Για το σεβασμό απέναντι στο νεκρό. Έτσι. Μα ο σεβασμός απέναντι στο νεκρό έχει να δείξει και το επίπεδο του πολιτισμού μας. Και είναι, ακόμα, δηλαδή, και στους ακόμα και στους πολέμους μας είχαμε σεβασμό απέναντι στο νεκρό. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω που γίνεται τώρα. Ζητάτε και από νοσοκομεία να σας βοηθήσουν όσον αφορά στους χώρους. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία έχουν το δικό τους Γολγοθά, διότι έχουν τους δικούς τους, έχουν κάποια νοσοκομεία, τα περισσότερα της Θεσσαλονίκη, έχουν ψυχτικούς θαλάμους, τα οποία όμως, οι οποίοι όμως ψυχτικοί θάλαμοι είναι για τους αρρώστους οι οποίοι καταλήγουν μέσα στα νοσοκομεία και όσοι μπαίνουν στο ψυχτικό θάλαμο μέσα να αποδοθούν στους οικείους. Όταν έχουν κάποια σωρό αγνώστων στοιχείων, απευθύνονται σε εμάς και αυτοί. Γιατί φανταστείτε ένα νοσοκομείο αν έχει ένα ψυχτικό θάλαμο δύο θέσεων και ένας καταλαμβάνεται από έναν άνθρωπο αγνώστων στοιχείων, δεν μπορεί να κάνει και εκείνο τη δουλειά του. Οπότε εμείς βοηθούμε τα νοσοκομεία και όχι τα νοσοκομεία εμάς. Να το διευκρινίσουμε λίγο κάτι που είπατε. Είπατε ότι έχετε 17 θέσεις στον ένα θάλαμο και έχετε και έναν άλλο ψυχτικό θάλαμο. Εσείς είπατε έχετε 20 τώρα που είναι υπεράριθμοι, ας το πούμε έτσι. 20. Σωστά. 17 ο θάλαμος, 20 ήδη περισσεύουν τρεις. Ο ένας ψυχτικός θάλαμος είναι παντελώς κατηλημένος. Μπράβο. Και έχουμε και ένα δεύτερο ψυχτικό θάλαμο, στον οποίο υπάρχουν οι υπόλοιποι σωροί, οι τρέχοντες σωροί, γιατί εδώ δεν έρχεται μια σωρός για να πραγματοποιηθεί. Πόσες θέσεις έχει ο άλλος ψυχτικός θάλαμος? Ο άλλος έχει γύρω στις 30 θέσεις. Μάλιστα. Αλλά προσπαθούμε να μην αναμειγνύουμε σε εισαγωγικά οι φορείς τις σωρούς, έτσι ώστε να μην υπάρχει και δυνατότητα να σταπίζουν και οι φρέσκες σωροί, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, να μην υπάρχει μυρωδιά, να μην υπάρχει. Γιατί όταν θα έρθει μια οικογένεια να δείξει το ρόλο και να την πάρει, να μην. Ναι, προφανώς. Συνθήκες θρίλερ. Συνθήκες θρίλερ. Πρακτικών θεμάτων δηλαδή. Πρακτικών. Μάλιστα. Άρα, έχουμε ένα τεράστιο νομικό κενό για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων και έχουμε και μία, θα το πω κοινικά, μία στιγνά επιχειρηματική λογική και από το Δήμο που ουσιαστικά στέκεται στο γράμμα του νόμου και αφήνει μια κατάσταση
Όλοι το αφήνουν μια κατάσταση να διονύζεται και το ελληνικό δημόσιο στέκεται στο γράμμα του νόμου και όλοι μένουν στο γράμμα του νόμου και εσείς μένετε με τους πεθαμένους ανθρώπους απανάτη. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει ταυτόχρονα το θέμα διωγγώθηκε, ας μην ξεχνάμε και με το γεγονός ότι είχαμε κάποιες μεταναστευτικές ροές οι οποίες έχουν πιαστεί από νερά. Σωστό. Ναι. Σωστό. Οπότε έχουμε αρκετές από τις ορούς αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες, ναι, οι οποίοι κατέληξαν στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει κάτι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Βεβαίως. Απλά και αυτοί είναι πολύ πιο δύσκολοι στις διαδικασίες αναγνώρισης και επαναπατρίσεις. Προφανώς. Προφανώς. Αυτό το τονίζω. Οπότε εδώ θα παραμείνει μια τέτοια ώρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι ευθύ έργο να επαναπατριστεί. Αν είναι από τη Συρία, αν είναι από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν κλπ. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Ζαγγελίδου, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πολύ για την επικοινωνία. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και θα το αναδείξουμε όσο γίνεται, γιατί πρέπει να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο καταρχήν, να δοθούν λύσεις που να επιταχύνουν κάποιες διαδικασίες. Εγώ ευχαριστώ από την πλευρά μου θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα, γιατί επειδή τα θέματα αυτά συνήθως η ελληνική κοινωνία τα ρίχνει κάτω από το χαλί, γι' αυτό και δεν βρίσκουμε. Ναι, γιατί είναι θρίλερ, γι' αυτό είναι. Ναι, δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε αυτά, μας χαλάνε την. Εμείς εδώ στην υπηρεσία σκεφτόμαστε πάντα ότι θα μπορούσε να είναι ο δικός μας. Έτσι. Μάλιστα. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρία Ζαγγελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ θερμά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέγαμε για όλον αυτόν τον παραλογισμό που γίνεται, πείτε μας λιγάκι, εσείς αναλαμβάνετε μόνος σας να πάρετε από τα αζήτα τις ορούς και όταν βρεθεί μέρος να τις θάψετε χωρίς να πάρετε τίποτα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχετε προσφύγει και στην εισαγγελία και στην αστυνομία, έχετε και στο Δήμο, έχετε πει παιδιά τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που μένουν άταφοι. Έχετε πάρει απάντηση από κανέναν? Όχι, δεν έχουμε πάρει απάντηση από κανέναν. Να φανταστείτε το γραφείο τελετών είναι στο όνομα της συζύγου. Εγώ έχω κάνει μια μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, το οποίο δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Ναι. Όλα τα έξοδα είναι προσωπικά δικά μου. Ναι. Εδώ έχουμε να ενταφιάσουμε. Αυτό γιατί κάνατε, πείτε μου λίγο, εξηγήστε μου λίγο. Γιατί κάνατε μια ΜΚΟ? Δηλαδή να μας δώσουν λίγο πιο πολύ σημασία σαν σύλλογο, σαν εταιρεία. Ναι. Και όχι σαν ιδιώτης. Μάλιστα. Εδώ και 1,5 χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης δυστυχώς δεν δίνει μέρος για να ταφούν κάποια περιστατικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Πρέπει από ό,τι θυμάμαι να έχει γίνει. Εσείς δεν ζητάτε λεφτά, το μέρος ζητάτε μόνο. Δεν ζητάμε λεφτά, δεν ζητάω λεφτά εγώ. Εγώ από την τσέπη μου την τελευταία πενταετία, εξαετία, αν τα βάλω όλα τα έξοδα που έχω κάνει, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να έχω δώσει από την τσέπη μου γύρω σε 20.000 ευρώ. Και εσείς πηγαίνετε στο Δήμο και λέτε, παιδιά, εδώ εγώ έχω ένα πεθαμένο, έχει απελευθερωθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Έχει τελειώσει από την ιατροδικαστική υπηρεσία, είναι για θάψιμο ο άνθρωπος. Δώστε μου χώρο να τον αποθέσω. Δυστυχώς μας αγνοούν. Μάλιστα. Σας λένε ότι πρέπει να τηρηθεί. Περιστατικά που είναι εδώ και 1,5 χρόνο στο ψυγείο μέσα. Ναι. Ναι. Σας λένε ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Αυτό είναι καθαρά περίβριση νεκρού. Μισό λεπτάκι. Είναι περιστατικά τα οποία, ξαναρωτάω, έχουν απελευθερωθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία? Δεν έχουν αστυνομικές εκκρεμότητες, δεν έχουν άλλες εκκρεμότητες, δεν έχουν τέτοια πράγματα αναγνώρισης νομικά, αν είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας, μήπως κάποια έρευνα, οτιδήποτε άλλο? Όχι, όχι, όχι. Έχουν απελευθερωθεί. Είναι καθαρά ευνίδη θάνατη. Μάλιστα. Οπότε σας λένε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, οι ιατροδικαστές σας λένε, εμείς τελειώσαμε με αυτούς, πάρτε τον και θάψτε τον, άμα που βρείτε κάπου να τον θάψετε. Πού να τον πάμε? Έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές. Και μάλιστα, η ιατροδικαστική και η κυρία Ζαγγελίδου, η προϊσταμένη της υπηρεσίας, και εγώ και στον Δήμο. Τελευταία πήγε να μας βοηθήσει λίγο ο κύριος Ιακώβου. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα, όχι από τη μεριά του κύριου Ιακώβου, ναι, από τη μεριά του κημητηρίου. Mm-hmm. Όσο ήταν ο κύριος Μονέδος, ναι, πάνω στα κημητήρια, υπήρχε δηλαδή, μας έδιναν δωρεάν ταφή. Με την καινούργια προϊσταμένη που υπάρχει. Ο κύριος Ιακώβου δεν είναι ο δημοτικός σύμβουλος που είναι εντεταλμένος για τα κημητήρια? Είναι δημοτικός σύμβουλος, ναι, είναι εντεταλμένος. Ο άνθρωπος μας βοήθησε όσο μπορούσε. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να το δίνει και σημασία. Δηλαδή τι, είναι εντεταλμένος, δηλαδή λέει ας πούμε πάρτε, εγώ θα μεσολαβήσω να σας δώσουν χώρο και το κημητήριο, το ίδιο το κημητήριο λέει στον εντεταλμένο σύμβουλο, δεν πάει να λες εσύ, εμείς δεν τους θαύουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα, γιατί ο κύριος Ιακώβου, σας διακόπτω λίγο, κανόνισε πριν, θυμάμαι, 3 μήνες, κάπου εκεί πέρα, είχαμε βρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτική επιχείρηση δεν είναι το κημητήριο? Ορίστε. Δημοτική επιχείρηση δεν είναι το κημητήριο? Ναι. Εξαρτάται, εννοεί ο Βαγγέλης, από τη διάθεση. Εννοείται από το Δήμο, όχι από τη διάθεση των υπαλλήλων. Τι να πω, δυστυχώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε στείλει και στον Δήμαρχο επιστολή. Α, το ξέρει και ο Δήμαρχος.
Ορίστε. Το ξέρει και ο Δήμαρχος το θέμα. Βέβαια, μας πήραμε επιστολή στην γραμματεία Δημάρχου να μας ειδοποιήσουν. Μάλιστα. Αλλά εδώ και 7 μήνες από ό,τι πάμε δεν μας ειδοποιήσει κανένας. Δεν πήρατε καμία απάντηση, τίποτα. Όχι καμία απάντηση. Μάλιστα. Όπως είπαμε, δεν θέλουμε να πάρουμε χρήματα. Δεν θέλω να πάρω χρήματα. Θέλω απλά να απελευθερωθεί ο χώρος της ιατροδικαστικής, γιατί μιλάμε για εστία μόλυνσης. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει κατάψυξη, είναι συντήρηση. Ναι. Φανταστείτε τώρα κάποιο περιστατικό εδώ και 1,5 χρόνο στο ψυγείο μέσα. Ναι. Τι μπορεί να έχει γίνει. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κουσμουνάρη. Δηλαδή είναι καθαρά περίβριση νεκρού. Έτσι. Σύντομα, βέβαια, να πούμε ο κύριο Κουσμουνάρη, από ό,τι μου λένε εμένα πληροφορίες, δεν το έχουμε συζητήσει μαζί. Όσους ανθρώπους είναι αγνώστων στοιχείων ή τέλος πάντων άποροι, τους θάβουν με το σάκο κανονικά. Τώρα γινόμαστε μακάβροι. Ναι. Ωστόσο, εσείς δίνετε και φέρετρο, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, με φέρετρο. Εγώ είμαι αντίθετο αυτό εδώ πέρα. Δεν θέλω να το θάβουμε το σάκο. Ήταν άνθρωπος, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουσνέρ, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Επειδή παίρνω κάποια μηνύματα εδώ πέρα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και θα δούμε, μήπως έχουμε κάποια επικοινωνία επί του θέματος από αρμόδια υπηρεσία. Γιατί φαίνεται κάποιοι μας ακούνε. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάποιοι μας ακούνε και έχουμε τα ανακλαστικά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ο εισαγγελέας, έχετε πάει και στον εισαγγελέα. Τι απάντηση πήρατε από την εισαγγελία? Καμία. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ωραία. Εξαιρετικά. Όλοι στον χώρο. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουσμουνάρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως έλεγα, έχουμε τα ανακλαστικά. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, έχουμε τα ανακλαστικά. Ακούγανε από το Δήμο Θεσσαλονίκης και προς τιμήν τους, προς τιμήν του είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Αλέξανδρος ο Παπουτσής, είναι ειδικός σύμβολος του Δημάρχου. Καλημέρα, κύριε Παπουτσή. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα κύριε Αγγέλη. Σας ακούμε όντως τακτικά, έτυχε να σας ακούω τώρα και αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θέλετε να μας δώσετε λίγο και τη δική σας πλευρά, τη δική σας ενότητα του Δήμου. Τι γίνεται τελικά? Σωστά, περνώ απευθείας στα δεδομένα. Εγώ προσπάθησα στο ενδιάμεσο, όσο η εκπομπή δική σας και το θέμα αυτό ήταν στον αέρα, να κάνω έναν γύρο τηλεφωνημάτων, να μάθω περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Στο λίγο χρόνο που μεσολάβησε, όπως το καταλαβαίνετε, έχω την εξής εικόνα και διαβεβαίωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ναι. Ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ούτως ή άλλως και σε κάθε περίπτωση, όπως έπρατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να πράττει και τώρα. Δηλαδή, όλες αυτές τις σωρούς, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί ή εν πάση περιπτώσει μένουν για κάποιους λόγους. Ναι. Στα... ή είναι άποροι εν πάση περιπτώσει, δεδομένου. Είναι άποροι, ναι. Ναι. Αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνετε, δεν λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Ακολουθεί τους νόμους και τις διαδικασίες. Mm-hmm. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Ότι αυτοί οι νόμοι και αυτές οι διαδικασίες μπορεί να ακούγονται τώρα μπροστά σε ένα πρόβλημα ανθρωπιστικής φύσεως. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι και με μια αρμόζουσα ευαισθησία. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται τυπολατρεία και μια συζήτηση περί διαδικασιών. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή, μια ταφή για να προχωρήσει πρέπει να υπάρχουν κάποια εχέγγυα. Δηλαδή. Να υπάρχουν οι διαδικασίες. Θέλω να πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το έκανε ούτως ή άλλως και θα συνεχίσει να το κάνει. Ναι. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, γιατί έχουν μείνει αυτές οι σωροί. Μισό λεπτάκι. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις που και με βάση το γράμμα του νόμου από την ιατροδικαστική υπηρεσία έχουν απελευθερωθεί. Αλλά υπάρχει μία διαδικασία, εδώ μας έλεγε άνθρωπος, ας πούμε, ότι έχουν απελευθερωθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Mm-hmm. Προσπάθησε να βοηθήσει, προσέξτε τι μας είπε, προσπάθησε να βοηθήσει ο Κώστας ο Ιακώβου, που είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος. Προσπάθησε να μας βοηθήσει και από το κημητήριο φάγαμε πόρτα. Δηλαδή έφαγε, και ο εντεταλμένος σας σύμβουλος έφαγε πόρτα από το κημητήριο. Εκεί είναι να τρελαίνεσαι. Σωστά. Τώρα να πούμε το εξής. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να είμαι σε άμεσο χρόνο να γνωρίζω όλη τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να αδικήσουμε ούτε την υπηρεσιακή δομή και ιεραρχία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε καμία άλλη υπηρεσία. Ναι. Εάν υπάρχουν κάποια κολλήματα, εγώ αυτό που θέλω να ακούσουν οι φίλοι ακροατές είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απλά τυπολατρικό το ζήτημα. Ναι. Πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες να διασφαλίσουν ζητήματα περιουσιακά, ζητήματα αναγνώρισης συγγενικών κύριε προσώπων. Κύριε Παπουτσί, όλα αυτά έχουν γίνει όπως μας λένε. Καταλάβατε. Έχουν τελειώσει αυτά. Περιμένουν να βρουν ένα χώρο ταφής. Λένε πάρτε τον, θάψτε τον. Στο γραφείο τελετών. Και το γραφείο τελετών δεν ξέρει πού να τον πάει. Απλά το θέμα είναι οικονομικό. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος. Είναι θέμα ενδεχομένως οικονομικών. Υπάρχει και θέμα. Υπάρχει νομικό κενό, υπάρχει. Κύριε Παπουτσί, ναι. Μας τα είπε και η κυρία Ζαγγελίδου. Υπάρχει νομικό κενό. Υπάρχουν άνθρωποι. Την άκουσα την ιατροδικαστή, λέτε. Που ναι. Σωστά. Τώρα, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω επίσης από τη δική μου πλευρά και σας ξαναλέω, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν γνωρίζω το ζήτημα σε βάθος αυτά τα λεπτά που είναι ζωντανά η εκπομπή σας. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ειδικά στο θέμα των κινητήριων,
η παρούσα διοίκηση, δεν μ' αρέσει τώρα, δεν είναι πολιτική συζήτηση, ναι. Όμως έχουν γίνει οι επενδύσεις και υπάρχει και ένα πρόγραμμα αναβάθμισης περαιτέρω. Αυτό που μπορώ επίσης να πω και να δεσμευτώ είναι να μεταφέρω εγώ προσωπικά, ξέρετε καμιά φορά και αυτό έχει δική του αξία, ναι. Το ζήτημα ενδεχομένως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να το δουν με μεγαλύτερη σύνεση, ναι. Ή μεγαλύτερη επιμέλεια και να επανέλθουμε σε μία-δύο-τρεις μέρες σε ένα εύλογο διάστημα. Μπράβο. Να έχουμε καθαρή εικόνα, γιατί δεν πρέπει ωραία. Να υπάρχουν ούτε παρεξηγήσεις ούτε παρανοήσεις. Αυτό που θέλω να πω για μία ακόμη φορά είναι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δείξει την ευαισθησία του σε πολλά θέματα. Για παράδειγμα και με την πανδημία. Κύριε Παπουτσί, καταρχήν το δείχνετε την ευαισθησία με το γεγονός ότι πήρατε τηλέφωνο. Έτσι και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά να προχωρήσουμε λιγάκι ένα βήμα όπου μπορούμε, κύριε Παπουτσί, να κάνουμε κάτι. Γιατί ξέρετε, είναι και περίβριση νεκρού να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε να παυθούν εν ειρήνη. Οπωσδήποτε σας άκουσα, το είχατε πει και στην αρχή της εκπομπής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα όμως είναι τι, να προχωρήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι διαδικαστικά και θεσμικά, ας το πω έτσι, όριμος, σωστός, ούτως ώστε να αποφύγουμε κακοτοπιές οι οποίες μπορούν να προκύψουν εάν εμείς ενεργήσουμε με μια βιασύνη ή με μια αμέλεια. Έτερον εκάτερον, προφανώς. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια που να είναι υποέρευνα. Μπορεί να υπάρχουν. Δεν ήθελα σωστό. Τώρα να εμβαθύνουμε. Μπορεί να υπάρχουν θέματα κληρονομιάς. Να κλείσουν όλα. Για κάποια ζητήματα δεν υπάρχει θέμα κληρονομιάς, είναι τσεκαρισμένο. Αλλά λέω τώρα. Πιθανολόγηση. Υπάρχει ουσιαστικά ένα κενό νομικό του ποιος χρεώνεται, σε ποιον πάει ο λογαριασμός. Εκεί είναι το νομικό κενό για ανθρώπους, όχι για τους απόρους και τους αγνώστων, για τους γνωστών στοιχείων. Αυτούς που οι συγγενείς τους, άλλη για ντροπή αυτή, που οι συγγενείς τους τους παρατάνε στα αζήτητα. Ή δεν έχουν καθόλου συγγενείς και έχουν περιουσία. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι και θέμα λίγο πολιτικής βούλησης. Μπορεί δηλαδή μια υπηρεσία ή το δικό σας Δήμος, γιατί φαντάζομαι και άλλοι Δήμοι έχουν αντίστοιχα ζητήματα, δεν είστε μόνο εσείς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει, όπως για πολλά άλλα παιδιά, σωστό. Ένα μητροπολιτικό ρόλο, χωρίς να είναι μητροπολιτικό. Έτσι. Τι μητροπολιτικό, βορειοελλαδικό ρόλο, αφού μας λέει η κυρία Ζαγγελίδου από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έρχονται. Εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να αναλυθεί κάποια διαδικασία ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αναπαύονται εκεί που πρέπει να αναπαυθούν. Και στη συνέχεια η υπηρεσία σας να στέλνουν το λογαριασμό εκεί που πρέπει. Είτε μέσω της εφορίας, όπως με τις κλήσεις, της τροχέας. Πώς τα παίρνετε μέσω της εφορίας, μας τα παίρνετε μέσω της εφορίας. Άμα δεν έχουμε να πληρώσουμε, μας έρχεται το μπιλετάκι από την εφορία, μεγάλε προστάσεις και αυτά. Ξέρετε τι μου προκαλεί μια εντύπωση είναι ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μίλησα, που κατάφερα να μιλήσω με έναν υπηρεσιακό παράγοντα της Θεσσαλονίκης, μου είπε, μου εξήγησε ότι αντίστοιχα τις διαδικασίες που προβλέπουν. Μεγάλο φάσμα από αυτά που συζητάμε τώρα σήμερα, υπάρχουν και γίνονται. Το δεν μπορώ να καταλάβω, και αυτό είναι ίσως και αυτή τη στιγμή το ανεπίκαιρο της παρέμβασής μου, δεν μπορώ να δω ποιο είναι εκείνα τα σημεία τα οποία οδηγούν στο πρόβλημα. Γιατί μάλιστα. Και για περιπτώσεις συγγενών νεκρών, τους οποίους δεν αναζητούν οι συγγενείς, και για περιπτώσεις υπάρχει μια διαδικασία. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να δούμε το ακριβές νομικό κενό. Και ωραία. Να προχωρήσουμε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης το έχει αποδείξει, μπορεί να κάνει και το εξής. Αν υπάρχει ένα νομικό κενό και όντως το εντοπίσουμε και το καταγράψουμε, μπορούμε να παρέμβουμε και θεσμικά. Μάλιστα. Με μια πρότασή μας προς την κυβέρνηση για να το δούμε, να το λύσουμε. Τα θέματα πρέπει σωστό. Να λύνουν, να προχωράμε. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, αυτό άρα σε τρεις μέρες δίνουμε ραντεβού ξανά εδώ στο Radio North. Έτσι. Σωστά. Να μην είναι από αυτό που λέμε τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Σε τρεις μέρες τα ξαναλέμε εδώ στο Radio North. Όχι του θαύματος, μια συλλογική απάντηση από πλευράς της πολιτείας. Και του τι με έλεγε Νέστε, 1, 2, 3, 5 για να δοθεί λύση. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εξαιρετικά. Πολύ σωστά. Εξαιρετικά. Κύριε Παπουτσί, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ λίγο για τον χρόνο που μου δώσατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.